Βασίλης Λογοθετήδης. Ο άνθρωπος του λαού που έφυγε ολομόναχος επειδή αγνόησε την τρίτη εντολή των γιατρών. Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο οι ηθοποιοί που ασχολούνται με την κωμωδία να αντιμετωπίζονται ως δεύτερης διαλογής από ειδικούς και ειδικούς, οι οποίοι προσεγγίζουν το θέμα με σνομπισμό και ελιτίστικη προκατάληψη. Ανάγνωση Ζήνα Γκουριώτη. Είναι τα Pod Radio του Pro News. Ξέρει κανείς ότι οι καλλιτέχνες που υπηρετούν το συγκεκριμένο είδος καλούνται να ξεπεράσουν αυτό το εμπόδιο για να αναγνωριστεί το ταλέντο τους και να θεωρηθούν εισάξιοι εκείνων που αναδεικνύονται μέσα από πιο κλασικούς ρόλους. Σε αυτή την κατηγορία δεν ανήκει ο Βασίλης Λογοθετήδης. Είχε την ευλογία να δει τους συγχρόνους του κριτικούς να υποκλίνονται στις υποκριτικές του ικανότητες, παρά το γεγονός ότι εκείνος ασχολήθηκε με την πιο ελαφριά πλευρά της ηθοποιίας. Βέβαια, όσοι τον έχουν δει σε μία από τις μόλις 12 κινηματογραφικές παρουσίες του, διαπιστώνουν εύκολα ότι επρόκειτο για δουλειές που ποιοτικά απέχουν έτη φωτός από σημερινές καρικατούρες που υποδίονται τους κωμικούς με φτηνό και χονδροειδές χιούμορ. Ο Βασίλης Λογοθετήδης ζούσε και ανέπνεε για το θέατρο. Το σανίδι ήταν ο φυσικός χώρος του. Εκεί όπου ένιωθε πιο άνετα από οπουδήποτε αλλού. Και ίσως το μοναδικό σημείο όπου μπορούσε να μοιράζεται με τους άλλους τη ζωή του. Και αυτό διότι ως άνθρωπος ήταν πολύ μοναχικός από επιλογή. Γεγονός που σχετίζεται άμεσα και με την απόφασή του να μην παντρευτεί και να μην κάνει ποτέ οικογένεια. Έλαβε μέρος σε συνολικά περισσότερα από 310 θεατρικά έργα, εκ των οποίων τα 110 ήταν ελληνικές πρωτότυπες κωμωδίες. Αν και βρέθηκε στο θέατρο μάλλον κατά τύχη. Γεννημένος στο Μυριόφυτο της Ανατολικής Θράκης, το 1898 βρέθηκε στο περίφημο Ζωγράφιο Γυμνάσιο της Κωνσταντινούπολης και το 1918 πέρασε στην Αθήνα. Ο λόγος της μετακόμισης δεν ήταν άλλος από τον έρωτα. Στην πόλη είχε συνάψει σχέση με μια κοπέλα, αλλά οι γονείς και των δύο δεν συνενούσαν, με αποτέλεσμα το ζευγάρι να θελήσει να απομακρυνθεί από αυτούς. Έφτασαν στην πρωτεύουσα με άδειες τσέπες και κανένα γνωστό. Όμως για καλή τους τύχη εκείνη την εποχή, ο Θείας ο Σκοτοπούλη αναζητούσε ηθοποιούς. Χτύπησε την πόρτα του από ανάγκη, αναζητώντας βασικά μια δουλειά για στέγη και τροφή. Και τελικά έμεινε εκεί σχεδόν 30 χρόνια, γινόμενος ένας από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς που πάτησαν το σανίδι του. Την πλειοψηφία των παραγωγών στο πλευρό του στεκόταν η Ήλια Λιβικού, μία από τις ομορφότερες και πλέον γυναίκες της εποχής, η οποία ήταν και η σύντροφός του και στη ζωή. Ήδη παντρεμένη, διαζευμένη και με παιδιά από τον πρώτο γάμο, έμεινε κοντά στο Λογοθετήδη χωρίς ποτέ να επισημοποιήσουν τη σχέση τους. Ενώ πολλοί είναι εκείνοι που θεωρούν ότι η ίδια με το δυναμικό χαρακτήρα της ήταν που τον έπεισε να κάνει το βήμα παραπάνω και να δημιουργήσει το δικό του θείασο. Έμειναν ζευγάρι για δεκαετίες, όμως τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο Λογοθετήδης προτίμησε να ζει μόνος σε δικό του σπίτι. Αν και διάσημος, προτιμούσε να αποφεύγει κάθε κοσμική παρουσία. Σπανίως απασχολούσε τις εφημερίδες για οτιδήποτε άλλο εκτός από τη δουλειά του. Ενώ στο Παλαιοφάλιρο όπου έμενε, οι γείτονες τον θυμούνται να τρώει σχεδόν κάθε μεσημέρι ολομόναχος σε ένα μικρό ταβερνάκι της γειτονιάς του. Στο σπίτι είχε μια οικιακή βοηθό που ήταν και εκείνη που αντιλήφθηκε το θάνατό του στις 20 Φεβρουαρίου του 1960. Το τελευταίο διάστημα πριν φύγει από αυτόν τον κόσμο αντιμετώπιζε πρόβλημα με την καρδιά του. Οι γιατροί του συνέστησαν να περιορίσει δραστικά το κάπνισμα και την κατανάλωση αλκοόλ. Αυτές τις αυστηρές συστάσεις τις ακολούθησε ευλαβικά, όχι όμως και την τρίτη, που ήταν να περιορίσει τις εμφανίσεις του στο θέατρο, προκειμένου να έχει την απαιτούμενη ανάπαυση που χρειαζόταν. Ο Λογοθετήδης δεν είχε καμία διάθεση να το κάνει και τελικά πλήρωσε το πάθος του με τη ζωή του. Ενώ ξεριζόταν, έπαθε καρδιακή προσβολή σε ηλικία 62 ετών και η είδηση του θανάτου του βύθισε στη θλίψη ολόκληρη την Ελλάδα. Ο γνωστός ακαδημαϊκός, συγγραφέας, πολιτικός και πάνω απ' όλα δάσκαλος Γιάννης Παναγιωτόπουλος είχε γράψει χαρακτηριστικά για αυτόν ότι ήταν ο άνθρωπος του λαού που ένιωσε το λαό και έπαιζε για το λαό. Και αυτή η μοναδική σύνδεση φάνηκε περισσότερο από κάθε άλλη φορά στην κηδεία του,
στην οποία έδωσε το παρόν μέγα πλήθος. Οι εφημερίδες της εποχής το υπολογίζουν στις 50.000. Μάλιστα, με έντολη του τότε Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή, ισορρός του τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα, ενώ παρόντες το ίστατο χέρι ήταν υπουργοί, αρχηγοί κομμάτων, εκπρόσωπος του ίδιου του βασιλιά, άνθρωποι της τέχνης και των γραμμάτων. Εκεί εξουσία, διανόηση και λαός έγιναν ένα για να αποχαιρετήσουν ένα πραγματικά μεγάλο με τον τρόπο που του άξιζε. Τα Pod Radio του ProNews ανανεώνονται καθημερινά μέσα από τη σελίδα του ProNews.gr.